Ένα πάρε το φάριο! Έχεις ένα challenge! Φάει αυτό το λεμόνι σε 7 δευτερόλεπτα! 12 δευτερόλεπτα! Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα! Να! Ο! Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα! Και όπως καταλάβατε, αυτό είναι το challenge για σήμερα. Όλοι έχουμε 7 δευτερόλεπτα να κάνουμε κάτι. Έτσι, έτσι και εσείς έχετε 7 δευτερόλεπτα να πατήσετε like, κουδουνάκι, καμπανάκι και κάνετε εγγραφή οπωσδήποτε. Μετράω μέχρι το 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μπράβο, μάγκα που τα κατάφερες. Τώρα πάμε στον τιμόν να του κάνουμε 7 δευτερόλεπτα challenge. Όπως βλέπετε, παιδιά, εκεί πέρα αράζει ο Τιμόν. Και το challenge που θα του δώσω είναι να βάλει τα παπούτσια του ανάποδα σε 7 δευτερόλεπτα. Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά ίσως το καταφέρει. Και ξέχασα να πω ότι ο καθένας μας έχει μία ζωή. Όποιος δεν καταφέρει να κάνει το challenge, χάνει το παιχνίδι. Και ο νικητής θα πάρει 1000 ευρώ. Και οι χαμένοι χάνουν, όπως είπα. Πάμε να το κάνουμε το challenge. Αχ, ζωάρα, ευτυχώς που πλησιάζει το καλοκαίρι. Τιμόν, λοιπόν, έχουμε ένα νέο challenge. 7 δευτερόλεπτα challenge λέγεται. Μην τα πολύ λόγου, πρέπει να φορέσει τα παπούτσια σου ανάποδα σε 7 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος κλείνει από τώρα. Μπορείτε μου, έλα, έλα, από εδώ, από εδώ. Άρα, μπορείτε. Ντούτ, είναι γρήγορο, μάγκε. Oh my god! Oh my god, είναι τόσο άβολο. Oh my god. Κατάφερε. Μάγκα, μάγκα, respect. Δεν χάσει το παιχνίδι και το challenge συνεχίζεται. Να ξέρει, θα σου πάρω εκδίκηση. Θα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, ο Οδυσσέας είναι στο δωμάτιο του και παίζει κάποιο παιχνίδι στο υπολογιστή του. Και εγώ θα πάω και θα του πω να σπάσει το πληκτρολόγιο του σε 7 δευτερόλεπτα. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα καταφέρει με τίποτα, παιδιά. Γιατί είναι το αγαπημένο του πληκτρολόγιο και το αγαπάει πάρα πολύ, παιδιά. Πάμε να το κάνουμε. Έλα, το έχω, το έχω, το έχω. Πάμε, πάμε. Πού σε ρε, Οδυσσέα, γίγαντα! Ρε, τι μονάσε με, παίζω! Οδυσσέα, έχεις 7 δευτερόλεπτα να σπάσεις το πληκτρολόγιο σου, αλλιώς χάνεις 1000 ευρώ! Τι, 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 ξεκινάει ο χρόνος, πάμε! Έλα! Όχι! Έσπασα το πληκτρολόγιο μου! Είναι το αγαπημένο μου! Συγγνώμη, Οδυσσέα, δεν το ήθελα! Νόμιζα πως δεν θα το σπάσεις, αλήθεια! Τι νομίζεις! Εγώ θα χάσω! Έτσι απλά, να ξέρεις, θα πάρω εγώ εκδίκηση! Συγγνώμη, Οδυσσέα, συγγνώμη, αδερφέ! Δεν το ήθελα, εντάξει! Bye bye, τα λέμε, φεύγω, κουμπάει! Παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσα νεύρα έχω! Ήταν και το αγαπημένο μου πληκτρολόγιο! Θα δείτε τώρα πώς θα το σκίσω όλους! Βλέπω εκεί το Στάς και είναι έτοιμος για βόλτα. Τώρα θα δείτε τι challenge να του κάνω. Θα νευριάσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα. Ω, καλό και πίνει το χέλ. Στάς, έχω ωραία challenge για σένα. Έχεις μόνο 7 δευτερόλεπτα να χτίσεις το χέλ στο πρόσωπο σου. What, πάμε! Τι είναι σου με στην μάμπα μου. Χρόνο να ξεκίνησε. Ακόμα, πιο πάνω και πάλι. Ακόμα. Εντάξει, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, μπράβο σας. Έχει τώρα βόλτα με τη γυναίκα μου, Ραφάριο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είναι challenge, παιδιά. Ποιος θα κερδίσει, θα κερδίσει 1000 ευρώ, σου είπα. Ωρε φίλε. Ραφάριο, μου ακύρωσε τη βόλτα, Ραφάριο. Τώρα θα σου κυρώσω τα 1000 ευρώ, θα χάσει οπωσδήποτε από μένα. Τώρα θα φάω αυτό το όμορφο λαχταριστό μπέργκερ. Αργά αργά να το απολαύσω ολόκληρο. Εσάς, παιδιά, σας αρέσουν τα μπέργκερ? Άμα ναι, βάλτε ένα like για να δούμε σε πόσους από σας αρέσουν τα μπέργκερ. Λοιπόν. Στάς, πώς είσαι έτσι, τι έπαθες? Πω, Τιμόν, άσε που έχω φτιάξει τον εαυτό μου τώρα. Άσε με και εσύ τώρα να κοροϊδεύεις. Περίμενε, έτσι στον εαυτό σου. Τι λες, ρε βρωμιάρι? Νομίζω ότι είναι αστείο αυτό που κάνεις τώρα. 7 δευτερόλεπτα να φας όλο το μπέργκερ. Τι λες, από τώρα? Πάντως σου κάνει γρήγορα. Δώστε μου το μπέργκερ, σ' άρεσε. Το ευχαριστήθηκες, ε! Λαχταριστό, έτσι, τούμπανα. Για να μάθεις να μην με κορδεύεις, Τιμόν. Λούζε. Ρε φίλε. Τώρα, ο Ραφάρ δουλεύει στον υπολογιστή του, αλλά θα του κάνει τη ζωή δύσκολη. Πάμε να τον ταλαιπωρήσουμε. Αχ, τι ωραία, να κάνω τώρα λίτσα ήρεμο και μια ησυχία. Πού είσαι, ρε Ραφάριο? Πού θα είμαι, εδώ κάνω δουλίτσα, Οδυσσέα. Ραφάριο, βλέπεις την A7? Αυτό είναι μπαλόνια. Πολύ σωστά. Και έχεις 7 δευτερόλεπτα να φουσκώσεις αυτά τα 3 μπαλόνια. Από τώρα! Έτοιμος! Δεν το πιστεύω, παιδιά. Ο Ραφάριο πρόλαβε με το ζόρι. Ο
παιδιά, εγώ ζαλίστηκα πάρα πολύ. Αλλά έχω εκδίκηση για σένα, Οδυσσέα. Έχεις εσύ 7 δευτερόλεπτα να σκάσεις αυτά τα μπαλόνια με το σώμα σου. Χωρίς χέρια. Τι εννοείς, Ραφάρο, πώς χωρίς χέρια? Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Έλα εδώ αμέσως. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα, Οδυσσέα. Έλα. Πάμε. Μπράβο, είσαι εσύ μάγκας! Τζιολάρμι μόνο, παιδιά! Αν και εσείς φέρετε να γίνετε μάγκας σαν εμείς τζιολάρμι, κάντε μια εγγραφή! Εδώ είναι κόκκινο κουμπάκι, πατήστε να γίνει κρύ, εντάξει! Και εσύ αμέσως μπαίνεις σαν εμείς στο τζιολάρμι. Και τώρα να κάνουμε τρομερό πράγμα στο Δημόν, παιδιά! Κοιτάξτε, Δημόν είναι μέσα και τώρα να κάνουμε τρομερό πράγμα στο Δημόν. Γι' αυτός έχει μόνο 7 δευτερόλεπτα. Κρύμα το Δημόν, πάμε! Ουλιο! Αία! Δημόν, τι κάνεις εσύ εδώ? Κάνω γυμναστική για να γίνω μπλατσαράς και να βρω κοπέλα! Κοπέλα, δεν νομίζω να βρεις ποτέ κοπέλα. Ναι, Δημόν, νομίζω πως κάνεις τζάμπα γυμναστική. Ό,τι και να κάνεις δεν θα βρεις με τίποτα κοπέλα. Ρε παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Εντάξει, πλάκα κάνω, Με αγώνησε, πότε εδώ. Έχεις 7 δευτερόλεπτα να κομπήσεις όλους τους τοίχους στο σαλόνι. Πάμε! Ένας! Ένας! Δύο! Άλλο ένα έμεινε! Το έκανα, δεν το πιστεύω! Ραφάρι μου, είσαι απάνθρωπος! Είναι το χειρότερο challenge που υπάρχει! Μη μπλέξεις με Ραφάρι, να ξέρεις! Μη μπλέξεις με Ραφάρι, ποτέ από τον παιδί! Να ξέρεις, θα μπλέξω και θα σε κάνω να το μετανιώσεις! Αχα, να δούμε! Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι χειρότερο από αυτό! 1 hour later. Στας γκέιμερ! Γκέιμερ! Πού σε ρε Στας γκέιμερ! Στάς, ήρθα να σου κάνω πόλεμο. Θα σου πάρω εκδίκηση, θυμάσαι? Λοιπόν, εγώ δεν πέρα πόλεμο, δεν βλέπεις, παίζω. Δεν μείνει, Στάς. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Έχεις 7 δευτερόλεπτα να βάλεις όλα τα ζελεδάκια μέσα στο στόμα σου. What, όντως, αυτό είναι τρελό. Ναι. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Oh my god. Έλα. Τι κάνει? Το έκανες. Έλα, βάτω. Τι κάνεις, ε? Τι κάνεις, είσαι τρελός, έχασε! Τι! Παιδιά, άμα ακούσατε καλά, ο Δημόν είπε να τα βάλεις όλα στο στόμα σου, όχι να τα φας! Να βάλεις όλα τα ζελεδάκια μέσα στο στόμα σου! Το είπες, έτσι είπες! Ναι, αλλά είναι ούτε να φας! Δεν έχει σημασία, δεν το είπες, άμα έλεγες να τα φας, θα τα έτρωγα! Συγγνώμη που είπες να τα βάλεις μέσα στο στόμα, τα έβαλα! Ρε φίλε, παιδιά, σκάμαρ τον αυτό μου, απίστευτα, είμαι νουμπάς! Λυπάμαι, Δημόν, αλλά κέρδισα! Πω, παιδιά, δεν το πιστεύω, ρε φίλε, ξανά δεν το πέτυχα. Αλλά δεν τα παρτάω ποτέ, γιατί είμαι άνθρωπος κουλτούρας. Και έχω μια ιδέα πώς να κερδίσει τον Οδυσσέα. Τώρα θα δείτε, παιδιά, ο Οδυσσέας είναι κοντούλης και δεν θα το κάνει ποτέ. Και θα χάσει σίγουρα. Πάμε να δούμε όλοι. Οδυσσέα, σου έχω ένα challenge. Είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Ωραία, έχεις 7 δευτερόλεπτα να κουμπίσεις το ταβάνι. Τι, πώς θα το κάνω? Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Οδυσσέα, έλα τώρα. Οδυσσέα, μόνος, όχι! Δεν είναι δίκαιο, παιδιά, δεν είναι δίκαιο! Είναι σκάμ, ρε φίλε! Το βοήθησε ο Ραφάριο, τι να πει! Εσύ σκάμερ, αυτός είναι κοντός! Πώς πίνεις τέτοιες χέρες? Τέλος, εγώ φεύγω έξω! Γράψα στα comment, αυτός είναι σκάμερ! Γιατί ξέρει ότι είναι πολύ κοντός, είναι μικρός εντάξει! 13-14 χρόνων δεν πειράζει πόσο, αλλά δεν μπορεί να είναι ταβάνι! Εσύ σκάμερ, τα ξέρεις! Αντί για παιδιά! Παιδιά, έχω πάρα πολύ ωραία και τρελή ιδέα, παιδιά! Βλέπετε εδώ! Και τώρα Στάς πρέπει να κρατάει 7 δευτερόλεπτα αυτές τις καυτές πατάτες, παιδιά, στα χέρια του. Κατάλαβες, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω. Μάλλον αυτός θα χάσει σίγουρα, μου φαίνεται, παιδιά. Στάς, έλα εδώ! Στάς, έλα εδώ! Έλα, εγώ! Έχεις 7 δευτερόλεπτα να γίνεις αυτά τα πατάτες. Ω, μα κάνει! Αυτό ήταν extreme, παιδιά. Εσείς μην το δοκιμάσετε αυτό. Κακό, Ραφάριο, κακό ήταν αυτό. Αλλά δεν έχω λόγια, τι να πω τώρα. Αλλά δεν το αφήσω έτσι. Θα σε τιμωρήσω. Παιδιά, δεν φαντάζεσαι τι challenge έχω στον Δημόν. Σε αυτό το challenge θα τρελαθεί πάρα πολύ. Πάμε να το δείξουμε. Δημόν, σου έχω μια τρελή πρόκληση. Είναι αυτό το χελάκι εδώ πέρα. Έχεις 7 δευτερόλεπτα.
δευτερόλεπτα να ανοίξει όλα τα γελάκια. Τι λες, είσαι τρελός! Εγώ αγαπώ τα γελάκια, τα λυπάμαι να τα ανοίξω. Έλα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε. Έλα, έλα, έλα. Από εδώ, από εδώ. Τίμον, stop, stop. Τελείωσες. Δεν το πιστεύω, τόσο κοντά έφτασα και το χάσα τώρα. Ρε φίλε, αυτό είναι απάνθρωπο. Είναι το πιο δύσκολο challenge, ξανά. Λυπάμαι, Τίμον, αλλά έβγες από το challenge. Έχασες. Σου είπα πως θα σου πάρω εκδίκηση. Ρε φίλε, δεν είναι δίκαιο αυτό, παιδιά. Μου βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο challenge. Πώς γίνεται αυτό, αυτό κανένας το κάνει, ρε φίλε. Είναι απίστευτο αυτό, ρε φίλε. A few moments later. Παιδιά, κοιτάξτε τι έχω εδώ πέρα. Παγάκια. Και αυτά τα παγάκια θα τα βάλω μέσα στο παντελόνι του. Θα αντέξει, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε. Ραφέρε, σήκω πάνω τώρα, σήκω. Ναι, έχουμε ένα τρελό challenge. Challenge, ναι. Τι challenge έχεις για μένα? Θα βάλεις τα παγάκια αυτά μέσα στο παντελόνι σου. Και πρέπει να αντέξεις 7 δευτερόλεπτα. Ανταβάει, ανταβάει, ανταβάει. Είμαι έτοιμος, δεν έχει πρόβλημα, πάμε. Γίνα, γίνα. Το challenge ξεκινάει από τώρα, μετράμε. Oh my god, παιδιά, δεν το περίμενα να άντεξε ο Ραφάριο, αλλά άντεξε. A few inches later. Κρύζω πάρα πολύ, όπου πως μου. Νευρίεσαι πάρα πολύ, μην μπλέξεις με Ραφάριο, τζίλαρε μόνο. Τώρα θα δείτε, παιδιά. Κοιτάξτε τι έχω εδώ. Στάς, έλα εδώ! Παιδιά, από ό,τι άκουσα, ο Ραφάριο κάνει prank στο Στάς. Και τώρα ήρθε η ώρα, θα κάνω κι εγώ prank στο Ραφάριο. Έχω μια κοακόλα και μέντος και ξέρετε τώρα τι θα γίνει. Πάμε να κάνουμε το challenge στο Ραφάριο και μόλις το ανοίξει δεν ξέρει τι θα το περιμένει. Τώρα θα το κρύψω έτσι με το χέρι και θα δει ο Ραφάριο. Τι έγινε, Ραφάριο? Στάς, έχεις 7 δευτερόλεπτα να αντέχεις παγωμένα νερό από το βρύση. Ποια? Άγια κρύο! Άγια! Έχασα! Φου! Σκάμε! Είσαι λάθος! Ωραία, φίλε! Άντε τη σαφή για μόνο κι εσύ! Εντάξει, πώς κάνεις έτσι! Ραφάριο, είδα πως έκανες ένα challenge στο Stars! Ναι, και? Σου έχω κι εγώ ένα challenge 7 δευτερόλεπτα! Είμαι πάντα έτοιμος, παιδιά! Πάντα έτοιμος! Γίναμε μόνο! Ναι, τι challenge είναι! Πρέπει σε 7 δευτερόλεπτα να πιεις όλη την κοκακόλα χωρίς να χυθεί! Είμαι έτοιμος! Είμαι έτοιμος! Είναι σκάμπιλιακ, τι έγινε, τι έγινε! Έχασες, Ραφάριο! Για ποιο λόγο έβγαλε αφρό, δεν κατάλαβα! Δεν κατάλαβα, παιδιά, γράψα τα κόμματα, δεν κατάλαβα τίποτα! Μου φαίνεται είναι σκάμα, τι σε! Λυπάμαι, Ραφάριο, αλλά έχασες! Δεν σου λέω τι έγινε! Δεν πειράζει! Παιδιά, είμαι ο νικητής, κέρδισα 1000 ευρώ! Κι αν σας το βίντεο βάλετε like, κάντε εγγραφή, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κούδωνο καμπανάκι ή το κάμπανο κουδωνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι και τα λέμε!